Επιτρέψτε μου ένα σύντομο ιστορικό. Τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε 4 νόμους πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση. Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας το 2007, κυβέρνηση Πασόκ νόμος Διαμαντοπούλου 2011, νόμος πλαίσιο Γαβρόγλου το 2017 και νόμος πλαίσιο Κεραμέως το 2022. 4 λοιπόν νόμους πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση και έχουν και άλλες 6 νομοθετικές παρεμβάσεις. Όλα αυτά κινούσατε στην ίδια γραμμή, στην ίδια κατεύθυνση, ανεξάρτητα των αλλαγών κυβερνήσεων. Και όλο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που προηγήθηκε και στο οποίο συνέβαλε και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, όλο αυτό έστρωσε το δρόμο για το σημερινό νομοσχέδιο έκτρωμα που συζητάμε σήμερα. Άρα και, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έχουν ευθύνη για την κατάσταση στην οποία υπάρχει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και γιατί ακριβώς λύνει τα χέρια στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να συζητάμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και θα ρωτήσει κάποιος που παρακολουθεί καλοπρόαιρετα τη συζήτηση. Μα εδώ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά έχουν βγει απέναντι στην κυβέρνηση και την κατακεραυνώνουν. Πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτή η αντιφατική εικόνα? Είναι πολύ απλό. Πάντοτε, όταν ακόμα ήταν στην αντιπολίτευση, καταψήφιζαν τους νόμους πλαίσιο. Αλλά όταν ερχόσαν στην κυβέρνηση, τους υλοποιούσαν. Τι είναι αυτό αλήθεια? Ποια είναι αυτή η κόκκινη γραμμή που ενώνει Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και ΠΑΣΟΚ? Ποιο είναι αυτό λοιπόν που τους ενώνει, που σας ενώνει όλους σας? Εμείς το λέμε καθαρά. Πρώτον, είναι η στρατηγική της άρχουσας τάξης που με συνέπεια υπηρετείται, είτε στα ζητήματα της οικονομίας, είτε σε θέματα κοινωνίας, από τα ζητήματα υγείας, παιδείας, είτε γεωστρατηγικών αναγκών στα πλαίσια της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας μας. Δεύτερον, είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που και στα θέματα της παιδείας, με πιστότητα, όλα τα κόμματα υλοποιείται. Και τρίτον, είναι η εργαλειοθήκη του ΟΣΑ για τα ζητήματα της παιδείας. Υπάρχει κάποια διαφωνία ανάμεταξύ σας για αυτά τα θέματα? Καμία. Απολύτως. Άρα λοιπόν για ποιο ο λόγος? Απλά και μόνο για αντιπολιτευτικές κορώνες. Να συγκαλύψετε την πραγματική εικόνα, πραγματικά αυτά τα οποία κάνετε και βεβαίως να καλλιεργήσετε και αυταπάτη στον κόσμο και να ευνουχίσετε ένα κίνημα φοιτητικό, εκπαιδευτικό, το οποίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια στο νόμο πλαίσιο και να το χειραγωγήσετε. Και από αυτή την άποψη, τι είναι αυτό που σας συνδέει λοιπόν? Είναι ακριβώς οι ανάγκες που προκύπτουν από τη συνεχή προσαρμογή της εκπαίδευσης και της έρευνας στις ανάγκες της καπιταλιστικής αγοράς, της καπιταλιστικής οικονομίας, στις ανάγκες των μονοπωλίων. Και αυτή η προσαρμογή είναι συνεχής. Και από εδώ προκύπτει και η αναποτελεσματικότητα των διαφόρων νόμων πλαισίων που χρειάζεται να αλλάξουν για να προσαρμοστούν στις εκάστοτε ανάγκες. Γιατί αναδεικνύουν τις ίδιες τις αντιφάσεις του συστήματος. Και γι' αυτό ακριβώς σας φέρνουν σε αυτή την εικόνα. Και ποια είναι αυτή η προσαρμογή που πρέπει να κάνετε? Πρώτη προσαρμογή. Μέσα από την εκπαίδευση και ιδιαίτερα την ανώτατη, να διαμορφωθεί, να αναπαράγεται ένα φτηνό και αναλώσιμο εργατικό δυναμικό. Και αυτό τι έχει ως συνέπεια? Να είναι φτηνό και αναλώσιμο. Αντί λοιπόν να έχουν πρόσβαση στο επιστημονικό αντικείμενο, γνώση του συνόλου του επιστημονικού αντικείμενου, τι λέτε? Να αποκτήσει ορισμένες κόρπιες δεξιότητες. Στρατηγική Μπολόνια, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε αυτό που οδηγεί, οδηγεί στην κατηγοριοποίηση των πτυχίων, πολλαπλά πτυχία. Ένα, πτυχία χωρίς αξία μέσω της αποσύνδεσης του πτυχίου από τα επαγγελματικά δικαιώματα. Και σε αυτή την εικόνα έχει τη συμβάλει όλη. Δεύτερον, εργαλειοποίηση της έρευνας. Έρευνα για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Και αυτό βεβαίως βάζει όρια, βάζει φραγμούς, διαστρεβλώνει τον ίδιο το χαρακτήρα της έρευνας. Ως δύναμη απελευθερωτικής του ανθρώπου. Γιατί η παραγωγή νέας γνώσης μέσω της έρευνας, αντί να διευκολύνει και να απαντάει στις ανάγκες του ανθρώπου, τον οδηγεί ακόμη σε χειρότερο σημείο. Και τρίτο ζήτημα είναι αυτή η περιβόητη ατομική ευθύνη της αναπαραγωγής. Εκεί που το κράτος κάποτε αναγκάζονταν να δαπανίσει χρήματα για την παιδεία και την υγεία για την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης, σήμερα λέτε είναι ατομική ευθύνη. Και συρρυκνώνονται οι δημόσιες δαπάνες στην υγεία, στην παιδεία και αλλού. Υποβαθμίζονται
οι δημόσιες σχολές, τα δημόσια πανεπιστήμια, τα δημόσια νοσοκομεία. Γιατί η ατομική ευθύνη στο όνομα, λέει, το είπε ο κύριος Σιμόπουλος, ο βουλευτής της Δημοκρατίας, να μπορεί να υπάρχουν δυνατότητες, λέει, επιλογών. Αλήθεια. Δυνατότητες επιλογών για ποιον? Σε μια κοινωνία ανισοτήτων. Δηλαδή το παιδί του φτωχού, του εξαθλειωμένου, του βιοπαλαιστή, της πόλης και της υπαίθρου, του μεροκαματιάρη, εργάτη, του άνεργου, έχει τις ίδιες δυνατότητες με το παιδί του εφοπλιστή, του τραπεζίτη, του βιομήχανου? Όχι. Όχι. Και μέσα από αυτή τη λογική των δυνατοτήτων επιλογών αναπαράγεται και διευρύνεται όλο και περισσότερο οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες στη χώρα μας και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν κάνετε την αδικία νόμου, ενώ ματώνει η λαϊκή οικογένεια. Εργάζεται ο φοιτητής για να μπορέσει να σπουδάσει, δέχεται σήμερα ένα τεράστιο πλήγμα με την υποβάθμιση των πτυχίων τους. Αναφέρθηκαν προηγούμενοι ομιλητές στο ΚΚΕ και ο Γενικός Γραμματέας στο τι ακριβώς φέρνεται με αυτό το νομοσχέδιο. Και επί της ουσίας όχι μόνο αναβάθμιση δεν έχουμε, αλλά θα έχουμε υποβάθμιση περαιτέρω και των πτυχίων, αλλά θα συνεχιστεί η υποχρηματοδότηση από τη στιγμή που αλλάζεται τον αρνητικό σχέση για τη χρηματοδότηση. 30% για την επιχειρηματική δραστηριότητα των πανεπιστημίων θα προέρχεται ανάλογα με την επιχειρηματική δραστηριότητα και το 70% με βάση τον αριθμό των φοιτητών από 20-80 που ήταν πριν. Άρα λοιπόν σπρώχνεται όλο και περισσότερο στη δράση του πανεπιστήμιου ως επιχείρηση. Και δεύτερον, διατηρείται την υποστελέχωση. Το ένα προς ένα τι σημαίνει? Ότι θα διατηρηθεί ο αρνητικός, η αρνητική εικόνα που υπάρχει ένας πανεπιστημιακός για κάθε 45 φοιτητές. Και από αυτή την άποψη λοιπόν, μέσα από αυτό το νομοσχέδιο θέλετε να ολοκληρώσετε την ατελή αγορά πτυχίων που υπάρχει σήμερα. Δηλαδή έχουμε δημόσια πτυχία πολλαπλών ταχυτήτων και υποβαθμισμένα. Έχουμε κολεγιακά διπλώματα με επαγγελματικά και όχι ακαδημαϊκά, και σήμερα θα έχουμε και την ακαδημαϊκή αναγνώριση μετά από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που θέλετε να ιδρύσετε, και ιδιωτικά πτυχία τα οποία θα παρέχουν και αυτά διπλώματα, ιδιωτικά σχολεία που θα παρέχουν διπλώματα και αυτά. Άρα λοιπόν θα έχουμε ένα τιμοκατάλογο πτυχίων ανάλογα με το κάθε βαλάντιο και βεβαίως με την αύξηση των ταξικών μορφών, των ταξικών φραγμών. Από αυτή την άποψη λέει η κυβέρνηση ότι για την ιστορικότητα του νόμου, βεβαίως και για τον νόμο Διαμαντοπούλου το ίδιο λέγανε, αλλά αυτή η ιστορικότητα θα συντριβεί κάτω από την πάλη των φοιτητών και των εκπαιδευτικών συνολικά και του λαϊκού κινήματος. Προχωράτε σε αντικομουνισμό. Τι λέτε? Η Ελλάδα, λέει, είναι η μοναδική χώρα μαζί με την Κούβα που δεν έχει ιδιωτικά σχολεία. Αλήθεια? Δεν έχει ιδιωτικά σχολεία, δεν έχει κολέγια? Τι είναι αυτά, τα οποία τα αντιστοιχείτε επαγγελματικά με τα πανεπιστήμια? Αλλά τολμάτε να συγκρίνετε την Κούβα, που μετά από 60 χρόνια οικονομικού, σκληρού οικονομικού εμπάργκο, με όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα, έχει μια ιατρική σχολή και βγάζει γιατρούς υψηλότατου επίπεδου, έχει τη χαμηλότερη παιδική θνησιμότητα σε παγκόσμιο επίπεδο? Με όλες αυτές τις δυσκολίες, την εποχή του COVID, όταν κατέρεαν τα συστήματα των ανεπτυγμένων χωρών, έστελνε μπριγάδες αλληλεγγύης με γιατρούς, νοσηλευτές, με φάρμακα, με αναλώσιμα, τη στιγμή που τα κράτη-μέλη, τα ισχυρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τσακώνονταν ποιος θα κλέψει από ποιον τα αναλώσιμα και τις μάσκες που ερχόταν από το εξωτερικό και κάνανε πιάτσικο, και τους βάζετε στην ίδια μοίρα? Εδώ κοκκινίζει και η ντροπή με αυτά που λέτε για την Κούβα. Πραγματικά κοκκινίζει και η ντροπή. Πραγματικά κοκκινίζει. Και από την άλλη μεριά έχετε τη βολική αντιπαλίτευση από μεριάς των άλλων κομμάτων. Τι λέει? Να αναθεωρηθεί, λέει, το άρθρο 16. Αν αναθεωρηθεί το άρθρο 16, το συζητάμε. Το ΠΑΣΟΚ βέβαια είναι λαγός όλων αυτών των αντιδραστικών ανατροπών τα οποία θα υπάρχουν. Και από αυτή την άποψη προβάλλεται διάφορα μοντέλα. Για το μοντέλο της Κύπρου και της κυβέρνησης συζητήσαμε. Για το μοντέλο της Σουηδίας αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος με το Sugar Baby και το Sugar Daddy. Τα κορίτσια λοιπόν να παρέχουν υπηρεσίες στους πλούσιους. Στους πλούσιους, τροπή, ίσα ίσα δημοσιεύματα. Δεν διαβάζετε τα δημοσιεύματα. Δεν διαβάζετε τα δημοσιεύματα. Παντού όπου και να ψάξετε,
αυτή η θέση. Αυτά είναι τα έργα τα δικά σας. Αυτά είναι τα έργα τα δικά σας. Και θα πρέπει να ντρέπεστε. Εμείς τα καταγγέλνουμε και τα καταδικάζουμε. Εμείς τα καταγγέλνουμε και τα καταδικάζουμε. Αυτό είναι. Αυτό είναι λοιπόν το ζήτημα. Και για να πάμε τώρα στις υπόλοιπες. Ολοκληρώστε, κύριε Κρόκα. Ολοκληρώνουμε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Στα μεγάλα αμερικάνικα πανεπιστήμια, τις Μεγάλες Βρετανίες και της Ολλανδίας, πόσο χρωστάνε οι φοιτητές στις Ηνωμένες Πολιτείες? 1,77 τρισεκατομμύρια δολάρια τα φοιτητικά δάνεια. Στη Μεγάλη Βρετανία 505 εκατομμύρια λίρες. Στην Ολλανδία 26 δισεκατομμύρια ευρώ. Και φτάνουμε πού? Στο αποκορύφωμα, θα το καταθέσω. Σε κάμπους του Πανεπιστημίου των Ηνωμένων Πολιτειών υπάρχει δημοσίευμα, υπάρχει κάλεσμα που καλεί τους φοιτητές να συμμετέχουν στις λεγεώνες, τις στρατιωτικές λεγεώνες στην Ουκρανία, για να μπορούν να καλύψουν τα φοιτητικά έξοδα. Αυτό είναι για όλους. Κλείστε τώρα, κύριε Καραθανασπλέ, έχετε υπερβεί αρκετά το χρόνο. Θα ολοκληρώνουμε αυτή την κουβέντα. Έτσι. Αυτό είναι αφιερωμένο για όλους τους λιγούριδες, τους ευρωλιγούριδες και τα κόμματά τους. Και από αυτή την άποψη, αν θέλετε τα παιδιά μας να γίνουν κρέατα στις στρατιωτικές μηχανές, εμείς είμαστε αντίθετοι και θα φροντίσουμε το φοιτητικό κίνημα, το λαϊκό κίνημα, να αφήσει αυτό το κατάπτυστο νόμο, αυτό το νόμο έκτρωμα στα χαρτιά και να μην υλοποιηθεί.